Πρόεδρε, αγαπητοί συνεργάτες, καλησπέρα και από μένα. Ένα ακόμα θερμό ευχαριστώ. Σήμερα, στην τελευταία παρουσίαση, θα σταθώ στο πακέτο εργασίας 3, το οποίο αφορά στην αναβάθμιση της ζωής, της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία χρόνιας παθήσης και των οικογένειών τους, μέσω της συμπερίληψης της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, όλα τα επιστημονικά στελέχη της ομάδας έργου του ΑΕΣΥΛΟ έχουμε συντάξει για αυτή τη δράση ένα συγκεκριμένο εγχειρίδιο, το οποίο θα βρείτε μέσα στο φάκελό σας και φυσικά είναι ένα εγχειρίδιο εργαλείο για το σχεδιασμό των κοινωνικών και αναπτυξιακών πολιτικών μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων της περιφέρειας και των Δήμων. Στόχος του είναι η ανάδειξη της σημασίας της οριζόντιας ενσωμάτωσης της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις τοπικές πολιτικές και η ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών προκειμένου να ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές δράσεις, μέτρα και προγράμματα. Πραγματικά θα βρείτε πολύ πρακτικές και χρήσιμες πληροφορίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων. Απευθύνεται στα αιρετά στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και στα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου δευτέρου βαθμού που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινωνικών και αναπτυξιακών πολιτικών. Έτσι, να κάνουμε μία γρήγορη περιήγηση, μιας και η κυρία Τσαλοχίδου μας έκανε μια ανασκόπηση για όλες τις δράσεις του ΑΕΣΥΛΟ. Δεν θα σταθώ στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο και στα τα βασικά κομμάτια της αναπηρίας, γιατί μας τα περιέγραψε πολύ ωραία ο πρόεδρός μας. Θα προχωρήσω λίγο στις υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 71 του 4488, στην έδρα κάθε περιφέρειας και κάθε Δήμου ορίζεται το σημείο αναφοράς. Έχετε ήδη ορίσει σημεία αναφοράς, οπότε εκ των πραγμάτων έχετε κάνει όλες τις διαδικασίες και πρόκειται να προχωρήσετε και στις υπόλοιπες. Θα είναι πολύ χρήσιμο και για τα σημεία το συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ίδιου νόμου, έχουμε την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο, πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους. Και με βάση το άρθρο 63 του ίδιου νόμου, τι έχουμε, τι μας λέει, να τηρούνται οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού και να λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Ας δούμε όμως πώς εντάσσεται πρακτικά η διάσταση της αναπηρίας στις τοπικές, στρατηγικές και πολιτικές. Καλή γνώση του θεσμικού πλαισίου και των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη Σύμβαση. Θα τα βρείτε όλα μέσα στο εγχειρίδιο, δεν θα σταθώ παραπάνω. Χρειάζεται βέβαια η συνεχή ενημέρωση των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλους τους τομείς. Παρακολουθώντας και όλη τη δράση της ΕΣΑΜΕΑ θα μπορείτε να είστε ενημερωμένοι σε καθημερινή βάση για όλες τις αλλαγές που προκύπτουν και για τις διεκδικήσεις μας. Δεύτερον, επιμόρφωση των στελεχών σε θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία, την προσβασιμότητα και τον καθολικό σχεδιασμό. Πολύ σημαντικό βήμα. Χρειάζονται τα στελέχη επιμόρφωση και εμείς χρειαζόμαστε συνεχή επιμόρφωση. Μέσω του Ινστιτούτου της ΕΣΑΜΕΑ έχουμε, το οποίο είναι συγκεκριμένα για έρευνες, μελέτες και εκπαίδευση σχετικά με τα ζητήματα αναπηρίας και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, μπορούμε να υλοποιήσουμε τέτοιου είδους δράσεις. Ένταξη της διάστασης της προσβασιμότητας σε όλες τις δράσεις που αφορούν τον γενικό πληθυσμό. Εφόσον κάτι εξ αρχής γίνει προσβάσιμο, δεν πρόκειται να αποκλειστεί κανένα άτομο στο μέλλον. Συμπερίληψη θετικών μέτρων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές. Συλλογή στατιστικών στοιχείων και ανάπτυξη δικτών. Ένα πολύ σημαντικό στάδιο
το οποίο δυστυχώς τα μόνα στοιχεία που έχουμε σε γενικότερο επίπεδο για τα άτομα με αναπηρία, το είπε και ο Πρόεδρος νωρίτερα, είναι από το παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ, όμως στα πλαίσια του Αγισίλαου για πρώτη φορά έχουμε στοιχεία σε πανπελοποννησιακό επίπεδο. Κάναμε την πρώτη πανπελοποννησιακή έρευνα, πραγματικά με πολύ θετικά αποτελέσματα, ιδίως για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων την τελευταία δεκαετία στην περιφέρεια. Και πολύ σημαντική βέβαια η συνεισφορά του τοπικού, του περιφερειακού αναπηρικού κινήματος, κύριε Καραλή, αυτό μας έδειξε η έρευνα. Και βέβαια υπάρχουν ελλείψεις, κενά, δυσκολίες στην προσβασιμότητα φυσική και ψηφιακή και έλλειψη προγραμμάτων και διάφορων δραστηριοτήτων σε δημοτικό και τοπικό επίπεδο. Όμως είμαστε εδώ με αυτή τη συνεργασία, την καλή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει και θα βελτιώσουμε κι άλλο, να πάμε να καλύψουμε και αυτά τα κενά, να πάμε αρκετά βήματα παραπέρα. Και ενδυνάμωση του τοπικού αναπηρικού κινήματος και καθιέρωση θεσμικής συνεργασίας μας, το περιέγραψε και ο Πρόεδρος πολύ, πολύ σωστά πριν. Έτσι τα βασικά βήματα θα τα βρείτε όλα αναλυτικά με περισσότερες πληροφορίες μέσα στο εγχειρίδιο και φυσικά η κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων μας, των ατόμων με αναπηρία, στην κοινότητα υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα. Έτσι συνοπτικά να σας αναφέρω είναι η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Τώρα έχουμε δεδομένα που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να δούμε με βάση αυτή την εικόνα πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τα επόμενα βελτιωτικά βήματα. Σωστή αξιοποίηση της χρηματοδότησης και των πόρων, προσδιορισμός των στόχων, η αξιολόγηση του σχεδίου δράσης και η πιστοποίηση της προσβασιμότητας. Για πρώτη φορά στη χώρα, Πρόεδρε, εσείς έχετε παλέψει και την τελευταία δεκαετία, γι' αυτό δημιουργήθηκε το Εθνικό Σήμα Προσβασιμότητας σε συνεργασία με το πρότυπο του ΕΛΟΤ. Έχουμε για πρώτη φορά λοιπόν στη χώρα το Ελληνικό Σήμα Προσβασιμότητας σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ και το Ινστιτούτο της ΕΣΑΜΕΑ, μέσω του οποίου φορείς και οι υπηρεσίες θα μπορούν να πιστοποιούν την προσβασιμότητά τους σε διάφορα επίπεδα. Και αυτό βέβαια, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, έχει και οικονομικά ωφέλη πέρα από κοινωνικά. Και η δημοσιοποίηση εξαιρετικής χρησιμότητας σημείο αποτελεί καθιέρωση προσβάσιμων τρόπων ενημέρωσης των πολιτών για να μην μένει κανένας πίσω. Και φυσικά μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας από τις οργανώσεις εκπροσώπησης και προάσπισης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο και να επαναλάβω τη δέσμευση του Δήμου Κορινθίων ότι θα στηρίξουμε τις προσπάθειές σας όπως και το πρόγραμμα Αγισίλαος, όπως έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Και στις συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται εκεί θα τις κουβεντιάσουμε και θα τις προωθήσουμε στο συντομότερο δυνατό χρονικό.